όλων των κακών προηγείται η άγνοια. Δεύτερη δε από αυτήν είναι η απιστία, λέει ο Βάς Μάρκος Ασκητής, στο σύγγραμμά του για αυτούς που νομίζουν ότι δικαιώνονται από τα έργα τους, περί των ιωμένων εξέργων δικαιούστε, είναι ο τίτλος του συγγράμματος. Το πρώτο από τα κακά είναι η άγνοια. Αλλά τι είναι η άγνοια? Είναι η τυφλότης για την οποία μίλησε ο Κύριος. Τυφλός δε τυφλών εάν οδηγεί, αμφότεροι εις βόθινον πεσούνται. Εάν ένας τυφλός οδηγεί έναν άλλο τυφλό, και οι δυο θα πέσουν σε βαθύ λάκκο. Και ο Άγιος Απόστολος Παύλος είχε άγνοια, γι' αυτό και δίωκε την Εκκλησία και λέει για τον εαυτό του τον πρώτερον όντα βλάσιμον και διώκτην και υβριστήν, αλ ηλεήθην ότι αγνών επίησα. Εμένα τον Απόστολο Παύλο που ήμουν προηγουμένως βλάσιμος του Αγίου Ονόματός του, διώκτης και υβριστής του έργου του και της Εκκλησίας του, αλλά ελεήθηκα από τον Θεό, διότι όσα τότε έκανα, τα έκανα εξ αγνίας, βρισκόμενος στην κατάσταση της απιστίας. Και ο Άγιος Απόστολος Πέτρος λέει στην πρώτη καθολική επιστολή ότι πρέπει με την καλοσύνη, με την αγαθοποιία να κλείνουμε το στόμα των ανθρώπων που έχουν άγνοια και φέρονται ανόητα, ότι ούτως εστί το θέλημα του Θεού, αγαθοποιούντας φημούν την των αφρόνων ανθρώπων αγνωσίαν. Οι άνθρωποι, οι μακράν του Θεού, βρίσκονται στο βαθύ σκοτάδι της άγνοιας του Θεού και φέρονται ανοήτως, αλλά και επιθετικός και υβριστικός και απορριπτικός απέναντι στους πιστούς. Και εμείς θα πρέπει, λέει ο Απόστολος Πέτρος, να κλείνουμε το στόμα αυτών με το καλό, κάνοντας το αγαθόν. Όποιος έχει άγνοια του Θεού, λέει πάλι ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής, περνάει από δρόμο που έχει και στις δύο πλευρές του γκρεμό και εύκολα ανατρέπεται από κάθε άνεμο. Όταν τον επαινούν, το παίρνει επάνω του και όταν τον κατηγορούν, πικραίνεται. Όταν καλοπερνάει, προβαίνει σε ασέλγειες και ακατανόμαστες πράξεις και όταν κακοπερνά, λέει τη μοίρα του. Όταν έχει αντίληψη καλή, το δείχνει και όταν δεν καταλαβαίνει, καμώνεται πως κατάλαβε. Όταν γίνεται πλούσιος, δείχνεται αλαζονικός και όταν φτωχαίνει, υποκρίνεται. Αν χορτάσει καλά, γίνεται θρασής και όταν νηστεύει, τον κυριεύει η καινοδοξία. Με αυτούς που τον ελέγχουν, μαλώνει και θεωρεί ανόητους όσους τον συγχωρούν. Είναι μια θαυμαστή σκιαγραφία του ανθρώπου που έχει άγνοια. Όποιος αγνοεί την ενέδρα των εχθρών δαιμόνων, λέει πάλι ο Αβάς Μάρκος, σφάζεται εύκολα. Και όποιος δεν γνωρίζει τις αιτίες των παθών, καταπίπτει ευκόλως. Η άγνοια είναι ο πρώτος και κύριος γίγαντας του διαβόλου. Η άγνοια στον νόμο του Θεού κάνει τον άνθρωπο να αντιλέγει στα ωφέλημα και όταν αποθρασύνεται αυξάνει την προϋπάρχουσα κακία. Η άγνοια του Θεού, θα μας πει και ο Άγιος Μέγας Βασίλειος, είναι θάνατος της ψυχής. Κανένας να μην προφασίζεται άγνοια γύρω από το καλό, γιατί μέσα μας είναι σπαρμένος ο φυσικός νόμος, η συνείδηση δηλαδή, που μας υποδεικνύει να είμαστε φίλοι του καλού και ξένοι προς τα βλαβερά και κακά. Γι' αυτό και ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι άγνοια του Θεού δεν δικαιολογείται να υπάρχει σήμερα στον κόσμο.
Ποτέ δεν δικαιολογείται, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, αφού υπάρχει μέσα μας εσπαρμένος, εγκατεστημένος ο νόμος του Θεού, η φωνή του Θεού, η συνείδηση, ο φυσικός νόμος. Όμως, πολύ περισσότερο σήμερα που έχουμε πληθώρα πληροφόρησης, λέει ο Άγιος Παΐσιος, λείπει η καλή διάθεση, το φιλότιμο, γι' αυτό υπάρχει άγνοια. Εκείνος που έχει καλή διάθεση για να γνωρίσει τον Χριστό, θα τον γνωρίσει. Θα πάρει στροφή. Και αν δεν βρεθεί ούτε ένας θεολόγος, ούτε ένας καλόγυρος και δεν ακούσει τον λόγο του Θεού, άμα έχει καλή διάθεση, θα πάρει στροφή. Ή από ένα φίδι, ή από ένα θηρίο, ή από μια αστραπή, από ένα κατακλυσμό ή από κάποιο άλλο γεγονός. Θα τον οικονομήσει ο Θεός. Η άγνοια έχει ως αιτία τη διαφθορά, την αμαρτία, λέει ο Ρωσόσταμος. Η άγνοια του εαυτού μας είναι αποτέλεσμα διεφθαρμένης προαιρέσεως, δηλαδή κακής προαιρέσεως. Δεν θέλει ο άνθρωπος να γνωρίσει, δεν έχει προαίρεση, δεν έχει την αρχική θέληση να γνωρίσει τον Θεό, να κάνει το καλό. Όταν γνωρίσει ο άνθρωπος την άγνοιά του, όταν καταλάβει ότι έχει άγνοια, τότε μπορεί να προχωρήσει σωστά. Η γνώση της άγνοιας, λέει ο Ρωσόστομος, γίνεται αφορμή για να μελετήσει κάποιος και να γίνει σοφός. Πώς είναι δυνατόν, αναρωτιέται, και λογικό, οι μεν γίδες και τα πρόβατα, καθώς και όλα τα άλογα ζώα, να γνωρίζουν ποια χόρτα είναι κατάλληλα προς διατροφή και ποια επιβλαβή και με μεγάλη προσοχή να απομακρύνονται από τα δεύτερα και να τρέχουν με ορμή στα πρώτα. Ενώ ο άνθρωπος, το λογικό ζώο, να αγνοεί τι είναι καλό και τι είναι πονηρό, μην κατηγορείς τον εαυτό σου για όσα αγνοείς χωρίς ναυτές, λέει και ο Άγιος Ιερός Αυγουστίνος, αλλά για όσα παραμελείς να μάθεις. Οφείλουμε να έχουμε επιμέλεια, να μελετούμε τον Λόγο του Θεού, τον νόμο του Θεού, να ακούμε τη φωνή της συνείδησεώς μας και να προχωρούμε στην εφαρμογή, και τότε απολλασσόμαστε από την άγνοια. Ο Θεός δεν μας άφησε σε πλήρη άγνοια, λέει και ο Μέγας Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, διότι η επίγνωση ότι υπάρχει Θεός μας έχει δοθεί από τον Θεό και ενυπάρχει στον καθένα από εμάς. Όλοι μας έχουμε μέσα μας αυτή την επίγνωση ότι υπάρχει Θεός. Και αυτή είναι μια πρώτη γνώση. Και από εκεί και μετά πρέπει να προχωρήσουμε σε μια πληρέστερη γνώση του Θεού και του νόμου Του. Αυτός που δεν γνωρίζει τον Θεό, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, είναι ανόητος και το φως της γνώσης δεν τον έχει φωτίσει ακόμα. Αυτός που δεν γνωρίζει τον Θεό είναι γεμάτος από κάθε είδους κακία. Αυτός που δεν γνωρίζει τον Θεό είναι ο πιο δυστυχής από όλους τους ανθρώπους. Ζει δυστυχισμένος και πορεύεται προς τον θάνατο απελπισμένος. Ο τάφος είναι το παντοτινό του φόβητρο. Οι περισσότεροι, δυστυχώς, παρατηρεί ο Άγιος Παΐσιος, οι περισσότεροι δεν ξέρουν τι θα πει εκκλησία, τι θα πει εξομολόγηση, τι θα πει διακοινωνία, για να βρουν θεραπεία από τις μεγάλες αμαρτίες στις οποίες πέφτουν. Το να μην γνωρίζεις είναι αμάθεια, αλλά το να μην θέλεις να μάθεις, αυτό είναι υπερηφάνεια, παρατηρεί ο Άγιος Γιώργος ο Θεολόγος. Κρύβεται λοιπόν διεφθαρμένη προαίρεση, διεφθαρμένη θέληση πίσω από την άγνοια. Οι άνθρωποι, λέει ο Άγιος Κωνσταντίνος, καλύπτονται από το σκοτάδι της άγνοιας. Αγνοούν τον Θεό, τον εαυτό τους και τους εχθρούς σωτηρίας. Έτσι εκείνοι μπορούν εύκολα να ληστέψουν το νοητό σπίτι της ψυχής μας, το νοητό πλούτο της. Γιατί έναν εχθρό που τον αγνοείς δεν μπορείς φυσικά να τον αποκρούσεις. Οι Άγιοι Πατέρες όλων των εποχών, παρατηρεί ο Άγιος Ιγνάτιος Μπριατσιανίνοφ,
εκφράζουν τη σχέση τους με την αποκαλυμμένη Θεία Αλήθεια, με τη λέξη «πιστεύω». Στη σύγχρονη κοινωνία που καυχιέται για το υψηλό μορφωτικό της επίπεδο και τις χριστιανικές αρχές, διαρκώς εξαπλώνεται η χρήση της λέξης «νομίζω». Με αυτή τη λέξη εκφράζουν πια οι άνθρωποι την εσωτερική του σχέση με τη Θεία Αποκάλυψη. Πού οφείλεται λοιπόν η εμφάνιση της λέξης αυτής? Στην άγνοια του χριστιανισμού. Αμαθείς είναι οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Θεό και τη δύναμή Του, λέει και ο Άγιος Νικόλαος Βλημύρωβης. Η άγνοια του καλού είναι σκότος της ψυχής, θα μας πει και ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Ας απομακρυνθούμε λοιπόν από την άγνοια και ας φροντίσουμε να μελετούμε συνεχώς το νόμο του Θεού, να ακούμε τη φωνή της Ενησεώς μας και έτσι εφαρμόζοντας τις θείες εντολές να ευαριστήσουμε σε Αυτόν και να αξιωθούμε της σωτηρίας. Το δέχομαι μου δόξα πάντοτε, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.